Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα, σταματούν οι διαδικασίες πώλησης του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης. Η αναβάθμιση της γεωπολιτικής σημασίας της Αλεξανδρούπολης, η οποία ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τραβώντας την προσοχή της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, οδηγεί την κυβέρνηση στην απόφαση ματέωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των μετόχων του οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης. Μετά την ενίσχυση της Αλεξανδρούπολης μέσω της ένταξής της στο πλαίσιο της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, οι επιπτώσεις από την εισβολή της Μόσχας στα ουκρανικά εδάφη έδωσαν νέες διαστάσεις στη σημασία του λιμανιού ως σύνδεσμου της Ανατολικής Μεσογείου με την Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μαύρη Θάλασσα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση θέλει συνολικά ένα νέο επιχειρησιακό πλάνο για το λιμάνι, βάζοντας άρα στο τραπέζι την επεξεργασία νέων πρωτοβουλειών για την αξιοποίηση διάφορων χρήσεων του λιμένα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ενημέρωση από την πλευρά της κυβέρνησης. Στην τελική φάση έχουν περάσει με δεσμευτικές προσφορές δύο επενδυτικά σχήματα. Ωστόσο, αναμένονται πλέον άμεσα οι ανακοινώσεις για τη ματέωση του διαγωνισμού. Τους προηγούμενους μήνες υπήρξαν διαδοχικές αναβολές στη διαγωνιστική διαδικασία, οι οποίες φαίνεται να σχετίζονται με την ετοιμότητα των ενδιαφερόμενων και την πληρότητα του φακέλου τους σύμφωνα με αρμόδιες πηγές και όχι με τις νεότερες εξελίξεις.